το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πραγματοποιεί την επιτυχιακή ημερίδα 25 χρόνια του τμήματος στο αμφιθέατρο του Συνεδριακού Κέντρου Κάρολος Παπούλιας. Διοργανώνεται με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 25 χρόνων λειτουργίας από την ίδρυση του τμήματος και στο πλαίσιο των εορτασμών των 60 χρόνων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στην επιτυχιακή αυτήν ημερίδα έγινε η αναδρομή στην ιστορία και τα επιτεύγματα του τμήματος, αλλά και στις επιδιώξεις και τις στοχεύσεις του τμήματος, προσβλέποντας ένα ακόμη λαμπρότερο μέλλον, εποφιλία του τμήματος και των αποφύτων του Πανεπιστημίου, αλλά και ευρύτερα της Ηπείρου και της χώρας και φυσικά της διεθνούς επιστημονικής γνώσης. Με απλά λόγια, στην εκδήλωση αυτή σκεφτήκαμε να αποφύγουμε να σας πούμε εμείς πώς θέλουμε να μας βλέπετε, αλλά θελήσαμε να εσείς να μας πείτε πώς βλέπετε εμάς, τα σημαντικά κατά τη γνώμη σας και την οπτική σας ορόσημα και επιτεύγματά μας, όχι μόνο για το τμήμα μας, αλλά και τον αντίκτυπό μας στο Πανεπιστήμιο μας και στον τόπο μας και τι προσδοκίες έχετε εσείς από εμάς στο μέλλον. Έτσι ευελπιστούμε η μερίδα αυτή να αναβαθμιστεί πέρα από μια σημαντική ασφαλώς για εμάς γιορτή της επετείου μας και να γίνει ευκαιρία και να το αξιοποιήσουμε σαν ευκαιρία προβολής του έργου μας. Σίγουρα δεν σκοπεύαμε σήμερα να αναφερθούμε σε άσχημα όπως υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση, έλλειψη χώρων, αλλά να την αναδείξουμε τη σημερινή μέρα, τη σημερινή ημερίδα, να είναι ένας άτυπος αλλά ουσιαστικός οδηγός για το μέλλον μας, όπως ακριβώς γίνεται και σε ένα επιστημονικό συνέδριο, όπου μέσα από τις παρουσιάσεις, της πρόσφατης επιστημονικής εμπειρίας και των ευρημάτων, ουσιαστικά χτίζεται το μέλλον της επιστήμης. Η μερίδα αυτή, όπως βλέπετε, με τη βοήθεια των τεχνικών του Συνεδριακού Κέντρου, αναμεταδίδεται και διαδικτυακά. Έτσι, αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν και πολλοί συνάδελφοι, μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, πρώην καθηγητές του τμήματος, που τώρα είναι μέλη ΔΕΠ άλλων πανεπιστημίων. Μάλιστα, λίγο πριν ξεκινήσουμε, πήρα μήνυμα από τον καθηγητή του MEP, τον κύριο Μπέλσιο, που μας στέλνει τις θερμότερες ευχές του για διαχρονικά ελκυστικό περιβάλλον, σημαντικά ερευνητικά και διδακτικά επιτεύγματα και συνοχιζόμενο αντίκτυπο του τμήματος. Και φυσικά μας παρακολουθούν και πολλοί απόφοιτοί μας που είναι τώρα στο εξωτερικό. Σας στέλνουμε σε όλους εσάς που μας βλέπετε αυτή τη στιγμή από το ίντερνετ τους θερμούς μας και θεωρήστε ότι είστε όλοι και όλες μαζί μας. Εκπροσωπώντας την Μπρίτανη, θέλω να πω δύο λόγια τα οποία είπε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου του πρόσφατου συνεδρίου για την φυσική του στερεού που έγινε σε αυτή την αίθουσα. Το Πανεπιστήμιο αναγνωρίζει το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διεθνή κατάταξη του Ιδρύματος, το οποίο έχουμε πάρα πολύ ανάγκη τον τελευταίο καιρό. Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό είναι η διεθνής κατάταξη του Ιδρύματος μειώνεται και το τμήμα αυτό είναι εκείνο που αντιστέκεται πραγματικά. Από τη διεθνή αναγνώριση του τμήματος, την εξαιρετική απόδοση στην παραγωγή έρευνας και περιοδικά υψηλού αντίκτυπου, προσέλκυση σημαντικών πόρων από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, τα οποία αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής χρηματοδότησης της έρευνας σε ολόκληρο το Πανεπιστήμιο των 11 σχολών και 23 τμήματων. Αυτά είναι λόγια της Πριτάνεως και χαιρετίζοντας για εκπροσωπώντας την Πρίτανη θα ήθελα να τα επαναλάβω. Τώρα, αυτό που θέλω να πω προσωπικά, είμαι πολύ συγκινημένος που είμαι εδώ στα 25 χρόνια του τμήματος. Ήρθα σε αυτό το τμήμα πριν από 20 χρόνια περίπου, όταν ήταν μια χούφτα άνθρωποι, οι οποίοι ο κύριος Μασαλάς ίδρυσε το τμήμα και μερικοί άνθρωποι οι οποίοι το στήριξαν και το ανέπτυξαν σε αυτά τα χρόνια. Θέλω να σας πω ότι, επειδή μου αρέσουν και τα νούμερα, το 36% των μελών ΔΕΠ αυτού του τμήματος είναι στις λίστες Στάνφορντ του 2% των καλύτερων επιστημόνων. 36%. Πάνω από ένα στους τρεις. Που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα μικρό τμήμα. Η επιτυχιακή ημερίδα περιέλαμβανε χαιρετισμούς από εκπροσώπους του δημοσίου, του τεχνικού και του ακαδημαϊκού χώρου, αλλά και αναδρομές στα 25 χρόνια λειτουργίας από παλαιότερους προέδρους. Θα ξεκινήσω εκφράζοντας τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους όσους συνέβαλαν στη δημιουργία του συγκεκριμένου τμήματος το 1999, γιατί είναι τύχη αγαστή και τύχη αγαθή
για την Ήπειρο να φιλοξενεί στο Πανεπιστημιακό της Ίδρυμα ένα τέτοιο τμήμα υψηλής ερευνητικής δραστηριότητας. Η Περιφέρεια Ήπειρου στήριξε και στηρίζει το συγκεκριμένο τμήμα. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα ότι στο ΕΣΠΑ του 2007 είχε εντάξει και υλοποίησε και δημιούργησε το Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας και Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Άρρωσης, αξίας περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ. Θα συνεχίσουμε ως Περιφέρεια Ήπειρου να στηρίζουμε το τμήμα, γιατί αποτελεί, όπως σας είπα, ένα τμήμα υψηλής ερευνητικής δραστηριότητας και θα είμαστε παρόντες σε όλα όσα χρειαστείτε. Και πάλι συγχαρητήρια σε όλους και εύχομαι αυτό το τμήμα να πάει όσο πιο ψηλά του αναλογεί. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε όλοι καλά. Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, θα έλεγα, βρίσκομαι σήμερα εδώ γιορτάζοντας μαζί σας τα 25 χρόνια από την ίδρυση του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών. Ένα τμήμα που με την πορεία του δεν έχει απλώς συμβάλει στην ακαδημαϊκή κοινότητα των Ιωαννίνων, αλλά έχει διακριθεί για τις επιστημονικές και τεχνολογικές του καινοτομίες. Τα τελευταία 25 χρόνια ήταν γεμάτα από σημαντικές επιτυχίες, επιστημονικά επιτεύγματα, διεθνείς συνεργασίες και πρωτοπόρα ερευνητικά έργα. Το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια σταθερή και ακμάζουσα ακαδημαϊκή κοινότητα που δεν περιορίζεται μόνο στους τοίχους του Πανεπιστημίου, αλλά διαχέεται στην κοινωνία, την αγορά εργασίας και τη βιομηχανία. Η πόλη των Ιωαννίνων έχει επωφεληθεί πολύ από την παρουσία του τμήματος και γενικότερα του Πανεπιστημίου, το οποίο έχει αποτελέσει πόλο έλξης για νέους επιστήμονες και ερευνητές. Η αλληλεπίδραση της τοπικής κοινωνίας με τους φοιτητές, τους καθηγητές και τους απόφοιτους του τμήματος έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον δημιουργικό και πρόοδο από το οποίο ολόκληρη η πόλη έχει ωφεληθεί. Όμως, το σημερινό ορόσημο των 25 χρόνων δεν είναι μόνο μια ευκαιρία για αναστοχασμό και αποτίμηση του παρελθόντος. Είναι και μια αφορμή για να σκεφτούμε και να οραματιστούμε το μέλλον. Ποιοι είναι οι στόχοι άραγες για τα 25 επόμενα χρόνια? Ποιο θα είναι το μέλλον της επιστήμης των υλικών και πώς μπορούμε να συμβάλλουμε ως τοπική αυτοδιοίκηση στην ανάπτυξη και προώθηση της τεχνολογίας και της έρευνας στην περιοχή μας? Ακολούθησαν επιλεγμένες επιστημονικές παρουσιάσεις από αποφύτους του τμήματος που τώρα δραστηριοποιούνται επαγγελματικά με επιτυχία στο στίβο της βιομηχανίας και του ελεύθερου επαγγέλματος. Συνάδελφοι και συνάδελφες, όπως όλοι γνωρίζετε, το Τμήμα Ήπειρου του ΤΕΕ έδωσε μεγάλη μάχη και υποστήριξε στεναρά τη δημιουργία της Πολυτεχνικής Σχολής στην πόλη των Ιωαννίνων. Το εφαλτήριο για αυτή την προσπάθεια αποτέλεσε η Σχολή της Επιστήμης των Υλικών. Η σχολή σας, με τις προσπάθειες των καθηγητών σας, αλλά και τα μέσα συμπεράσεις του τμήματός μας, κατάφερε τελικά, μετά από δεκαετίες τουλάχιστον προσπάθειες, το έτος 2017 να γίνει πράξη η απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων. Κάτι που συνέβαλε καθοριστικά ο πρόεδρος του ΤΕΕ, κ. Γιώργος Στασινός, και συνέχεια την ουσιαστική της ένταξη στα πολυτεχνικά τμήματα. Πλέον, η σχολή εντάσσεται στη μερίδα των χημικών μηχανικών με ειδίκευση στα υλικά. Με βάση παραπάνω πράξη, αλλά και το προεδρικό διάταγμα 99 του 2018, έγινε πράξη για πρώτη φορά και απόκτηση συγκεκριμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων. Στη συνέχεια και με την παρήφη 565 του 2022 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του ΤΕΕ, καθορίστηκαν πρόσθετα επαγγελματικά δικαιώματα, αναβαθμίζοντας το ρόλο της σχολής. Με βάση και την τελευταία απόφαση, οι συνάδελφοι μπορούν να αποφυτούν από τη σχολή και μπορούν να δεχθούν στις σύγχρονες και εξειδικευμένες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Βρισκόμαστε στην εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, με άμεσο αντίκτυπο τη ριζική μεταβολή του επαγγέλματος του μηχανικού. Κάτι που εσείς με τις σπουδές σας, αλλά και με τα σύγχρονα εργαστήρια και το πρόγραμμα σπουδών της σχολής, έχετε όλα τα εφόδια να ανταποκριθείτε με τον βέλτιστο τρόπο. Γι' αυτό, παραπάνω λόγο, καλώ όλους τους απόφοιτους της σχολής να δώσουν εξετάσεις και να εγγραφούν σε μετρό μέλος του ΤΕΕ, ώστε να μπορείς να ενταχθούν στην αγορά εργασίας με όλα τους τα εφόδια. Τώρα πλέον καταφέραμε σαν περιφερειακό τμήμα του ΤΕΕ, σε συνεργασία με την Πολυτεχνική Σχολή, να γίνουμε εξεταστικό κέντρο για την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος. Αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση για την περιοχή μας, όπου πλέον μας καθιστά ένα ισχυρό κέντρο έρευνας και εκπαίδευσης, αναβαθμίζοντας τόσο το ρόλο του τοπικού ΤΕΕ, όσο και στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Όπως φαντάζομαι γνωρίζετε, όλοι οι απόφοιτοι στελεχώνουν τα όργανα, μπορούν να στελεχώσουν και τα όργανα διοίκησης του τεχνικού μιλητηρίου.